Στην καταπώνηση σχεδίου εκμετάλλευσης για το κοίτασμα υδρογόνων ανθράκων στο κατάκολο Ηλίας προχωρεί η Energean Oil & Gas, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν διεθνώς, με επίκεντρο τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί από τη μεγάλη πτώση της τιμής των πετρελαίων στη διάρκεια της τελευταίας διετίας. Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του σχεδίου, τα οποία παρουσιάστηκαν από τον τεχνικό σύμβουλο της Energean, Κωνσταντίνο Νικολάου, στο πλαίσιο ημερίδας που οργάνωσε στον πύργο η Επαγγελματική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Νομαρχιακού Τμήματος Ηλίας, προβλέπεται η πραγματοποίηση οριζόντιας γεώτρησης από τη στεριά, από θέση δίπλα από το χώρο του βιολογικού καθαρισμού του πύργου στην περιοχή του κατάκολου. Η γεώτρηση, η οποία σχεδιάζεται για το χειμώνα του 2017, αφού φτάσει σε βάθος περίπου 500 μέτρων, στη συνέχεια θα κατευθυνθεί πλάγια και θα εισέλθει στο διαπιστωμένο κοίτασμα σε βάθος 2.500 μέτρων, με απόσταση 3.5 χιλιόμετρων από την ακτή, χωρίς να έρθει σε επαφή με τον βυθό και το θαλάσσιο περιβάλλον. Πρόκειται για μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από την Energean, τόσο στο κοίτασμα Ε στον κόλπο της Καβάλας, όσο και στην περιοχή της Αιγύπτου, μόλις 2 χιλιόμετρα πίσω από πολύ γνωστό τουριστικό θέρετρο. Το σχέδιο εκμετάλλευσης πρόκειται να υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ η Energean έχει ως τώρα εκπονήσει και λάβει εγκρίσεις για τις πρώτες περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες απεικονίζουν την κοινωνικο-οικονομική και περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής. Μετά δε από αίτηση και επιτόπου αυτοψίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ηλίας, εξασφάλισε και τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Παράλληλα με το σχέδιο, ξεκίνησε και εκπονείται η τελική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την οποία γνωμοδοτείται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πύργου και οι εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς. Από την πλήρη ανάπτυξη του κοιτάσματος, εκτιμάται ότι θα προκύψουν 60 έως 70 άμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα προέλθουν κυρίως από το τοπικό δυναμικό. Με άξονα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, θα απασχοληθεί έμεσα τριπλάσιος αριθμός πολιτών, όπως συμβαίνει διεθνώς και έχει αποδειχθεί στην περίπτωση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πρίνου στην περιοχή της Καβάλας. Η πλήρη ανάπτυξη του κοιτάσματος συνεπάγεται επένδυση της τάξης των 60 με 65 εκατομμύρια ευρώ.